Λοιπόν, για τους φίλους, και επειδή πρόκειται να το διαβάσουμε και ως πρώτο θέμα ναι. στην Καθημερινή, που αναφέρονται στη δήλωση Γιουνκέρ και στην απόφαση που έχει ληφθεί να μην αποζημιωθούν οι ιδιώτες ομολογιούχοι. Θα το δείξουμε μετά. Θα το δείξουμε σε λίγο. Προς το παρόν, να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες εδώ, την ανάγνωση εφημερίδα μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, σχολιάζοντας και τα όσα συμβαίνουν. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα για τις τιμές, είναι λογικό. Λογικό είναι. Για τα καφέ και για το από εδώ και από εκεί. Αυτό με το χυμό και εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ, παιδιά. Λέει ένας φίλος για το χυμό, το φυσικό χυμό που είναι πανάκριβο στην Ελλάδα, σε μια χώρα που πετάμε τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια, έλατε. Που παίρνεις, ας πούμε, ένα σακί πορτοκάλια με 3 ευρώ, ένα χυμό σου λέει έχει 5, 4, 6 ευρώ σωστά. Ανάλογα που θα πιεις. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ, αλλά μπας πει. Λοιπόν, στην Ελλάδα είμαστε. Χωρίς αποζημίωση ιδιώτες για τις απώλειες από το PSI, το Eurogroup ενέκρινε το νέο πακέτο βοήθειας 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συλληπιτήρια Ομπάμα για το μακελίο στο Αφγανιστάν, τη μάθετε την ιστορία με τον Αμερικανό εκεί που μπήκε και πώς σκότωσε. 16. Με απόφαση εργοδότη καθόλου αμοιβές και κύκλο του Υπουργείου Εργασίας αρχίζουν να εφαρμόζουν αυτά που ψηφίστηκαν. Έτσι. Ακριβώς. Μείον 25% χρήμα στα κόμματα, πρόταση του κυρίου Γιαννίτση, η ευθύνη απόφαση από την παρούσα Βουλή σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι, δηλαδή. Η δική μου γνώμη είναι πολύ καθαρή εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω στο αμερικάνικο σύστημα στην χρηματοδότηση και των πολιτικών και των κομμάτων. Δηλαδή να επιτρέπεται ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά να είναι φανερή, φορολογητέα. Mm-hmm. Εάν σε πιάσουν να υπάρχει κρυφή, να φεύγει την πολιτική κατευθείαν, έστω και για ένα δολάριο στην Αμερική. Mm. Αλλά να ξέρει ο πολίτης από πριν ότι το τάδε κόμμα και το τάδε πολιτικό υποστηρίζεται από αυτούς τους επιχειρηματίες για αυτούς τους λόγους. Ή για αυτούς τους πολίτες. Γιατί ο Ομπάμα, ας πούμε, μάζεψε από εκατομμύρια Αμερικανούς από 10 δολάρια. Και κατάφερε να μάζεψε χρήματα. Ενώ η Χίλερ, αν θυμάστε, είχε τους μεγάλους χρηματοδότες. Άκουγα και για αυτούς που είναι τώρα που διεκδικούν την ηγεσία του. Εξοδεύσει εκατομμύρια δολάρια. Όπου από τα μισά, ας πούμε, είναι από επιχειρηματίες. Μα στην Αμερική είναι πάρα πολλά τα λεφτά που εξοδεύσει. Είναι τεράστια χώρα. Έτσι. Έτσι. Θυμάμαι, είχα κάτσει στην Ουάσιγκτον με έναν Έλληνα βουλευτή και μου έλεγε ότι για μια θητεία 2 ετών, γιατί είναι διετής θητεία των βουλευτών εκεί, είχε εξοδεύσει στις εκλογές 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αστρονομικά ποσά. Αυτά δεν πάνε να πληρώνει το κράτος. Όχι, βέβαια. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε φτάσει στην Ελλάδα στο άλλο άκρο και έχουμε κρατικοδίαιτα και τα κόμματα. Έτσι. Δηλαδή, όμως δεν είναι. Τα κόμματα, θα σας πει κάποιος, δεν είναι θεσμοί της δημοκρατίας. Δεν θα έπρεπε επομένως μακριά από το συμφέρον του κάθε. Μα αλλού δεν είναι θεσμοί της δημοκρατίας, όπως λέμε. Έχουμε βρει εδώ μια έκφραση. Θεσμοί της δημοκρατίας. Στην Αμερική δεν είναι. Ξέρετε γιατί είμαι υπέρ. Την άλλη άποψη. Γιατί η γνώμη μου είναι ότι ό,τι δεν το κάνουμε φανερά γίνεται ούτως ή άλλως κρυφά. Και το κρυφό είναι που με ενοχλεί, γιατί το κρυφό είναι το οποίο μπορεί να σου φέρει προβλήματα. Εφόσον υπάρχουν και επιχειρήσεις μέσα στη χώρα, σε κάθε χώρα, σε κάθε δημοκρατία, και υπάρχουν συμφέροντα. Άρα είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Γιατί να τις κρυφάνε παράνομες. Εντάξει, είναι μια λογική αυτό, δεν λέω. Έτσι. Πάμε στην επόμενη, πάμε στην Αυγή. Η αριστερά διεκδικεί την εξουσία. Αντίπαλον δέος στο υποκατάρρευση μνημονιακό κατεστημένο αναδεικνύεται η αριστερά. Πολύ μέτωπο έχετε ανοίξει την. Έχετε τώρα να τον εντάξει στη Νέα Δημοκρατία πλήρως τον κύριο Γεια. Αφού είναι τι. Πολύ μέτωπο έχετε ανοίξει την αριστερά. Πρώτα απ' όλα το έχω ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, γιατί όμως. Είναι υπεύθυνη η αριστερά, θα σας πει ο άλλος ανεξαρτήτως των ιδεολογικών διαφορών. Για καθίστε ρε παιδιά. Είναι υπεύθυνη η αριστερά για τα χάλια της χώρας. Ναι, μπορεί είναι εντελώς υπεύθυνη. Γιατί. Γιατί στις χώρες υπάρχει η πολιτική εξουσία που δεν την έχει αριστερά. Υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό που λέγεται η ιδεολογική ηγεμονία. Και αυτή την έχει αριστερά εδώ 40 χρόνια. Η ιδεολογική ηγεμονία αριστερά. 100%. Ελέγχει τα πανεπιστήμια μας. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, να είχε η Χρυσή Αυγή κουκουλοφόρηση και να καταλάβαμε τα πανεπιστήμια. Σε πόσα δευτερόλεπτα θα παίρνει μέσα αστυνομία. Το ότι όμως καταλαβαίνουν τα πανεπιστήμια οι ακροαριστεροί κουκουλοφόροι είναι κάτι που είναι της μόδας. 40 χρόνια δεν τους πειράζει κανένας. Φανταστείτε να είχαμε τρομοκρατικές οργανώσεις ακροδεξιές στην Ελλάδα. Έχουμε τρομοκρατικές οργανώσεις μόνο ακροαριστερές. Στο παρελθόν είχαμε και. Πολύ πασπάνια. Ναι. Κατά βάση είναι ακροαριστερές. Λοιπόν, ό,τι έλεγε η αριστερά θεωρείται από την αρχή καθαγιασμένο. Η δε αριστερά τι έκανε, υιοθετούσε από την αρχή κάθε συνδικαλιστικό αίτημα. Αυτό είναι ένα τρόπο από την άλλη πλευρά. Μπορεί να υιοθετούσε, ας πούμε, κάθε συνδικαλιστικό αίτημα που λες. Ναι, μα το ερχόταν όμως οι κυβερνήσεις και το υλοποιούσαν. Θέλω να πω, η αριστερά, καταρχήν δεν είναι ένα πράγμα, γιατί το κάθε της κομμάτι λέει ό,τι λέει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκανε αυτά που έκανε. Ναι. Αυτοί που αποφάσισαν και διαμόρφωναν τη ζωή των πολιτών ήταν άλλοι. Όχι, δεν μπορεί να τους βγάζει από το κάδρο στο όνομα της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Κύριε Λιρτζή, προσέξτε. Ναι. Η πολιτική εξουσία για να λάβει μία απόφαση καταλήγει σε μία συνισταμένη από πολλές συνιστώσεις. Μία από τις συνιστώσεις στην Ελλάδα πολύ ισχυρή ήταν πάντα η αριστερά. Η οποία επηρέαζε τη λήψη αποφάσεων. Φέρω ένα παράδειγμα. Τι ισχυρή, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν κατακατάλαβε. Φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο Μητσοτάκης πήγε να κάνει τα ΣΕΠ, τα ιδιωτικά λεωφορεία στην Αθήνα, θυμάστε το τι έγινε. Με τα ξευρακόμματα και αυτά. Το θυμάστε. Ωραία. Μετά από 20 χρόνια έχουμε πληρώσει για τα δημόσια λεωφορεία 7-8 δισεκατομμύρια. Τα οποία τώρα πρέπει να τα πληρώνουμε με τα PSI και με τα κόψιμο μισθούς και συντάξεων και όλα αυτά. Ερώτηση. Ποιος ήταν ο ρόλος της αριστεράς τότε? Λαϊκίστικος. Πάμε στο τώρα. Πάμε να κάνουμε την άσκηση. Θυμίζω όμως και την άλλη πλευρά τι γινόταν.
τότε επίσης. Τότε οι διάφοροι ιδιοκτήτες που είχαν μπει στην ιστορία των λεωφορείων ήταν απαράδεκτοι και είχε καταδικαστεί το άλλο. Δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά όμως και τότε οι διάφοροι ιδιοκτήτες που έπαιρναν επιδότηση από το κράτος με βάση τον αριθμό εισιτηρίων που θα έκοβαν, καθόταν έξω από το λεωφορείο και έκοβαν εισιτήρια χωρίς πελάτες. Μα βέβαιως, εγώ δεν άσχημα ότι λειτουργεί τέλεια ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Λέω όμως ότι δεν αφήσαν να γίνει τίποτα. Θυμάστε τότε όταν πλησίαζαν τα πλοία, τα κρουαζιερόπλοια, πήγαινε το πάμε πέρσι πρόπερσι και έγινε τα λιμάνια. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν έχει ευθύνη το κουκουέ γι' αυτό. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Λέω όμως ότι αυτό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Για πείτε μου γι' αυτό. Μήπως είναι μια επιχείρηση επειδή τα δύο κεντρικά κόμματα που διοίκησαν τη χώρα δέχονται πολύ ισχυρή πίεση και κριτική να βγάλει από το κάδρο τη Νέα Δημοκρατία με ένα μέτωπο απέναντι στην αριστερά. Κοιτάξτε, μήπως αυτό επιχειρείτε. Εσύ να το πάτε στο παραπολιτικό. Εγώ θα το πάω σε αυτό που το πιστεύω. Τακτική είναι αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς, για να μπορέσει όντως να κυβερνήσει την Ελλάδα σωστά την επομένη των εκλογών, και εγώ εύχομαι και ελπίζω να τα καταφέρει, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει την αριστερά. Ότι αυτά τα οποία έκανε αριστερά όλα αυτά τα χρόνια πλέον δεν θα συνεχιστούν. Είπε, θα μπούμε στα πανεπιστήμια και θα εφαρμόσουμε την κατάσταση του ασύλου. Θα καθορίσει τη στάση των άλλων κομμάτων, κύριε Σαμαράς. Θα βγάλει τις κουκούλες. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Κουκουλοφόροι είναι αριστεροί όλοι. Κάτι είναι τώρα, δεξί είναι κουκουλοφόροι. Όχι, λέω όλοι αριστεροί είναι κουκουλοφόροι. Πρέπει να μου κάψει η δεξί μου κάψει το μαγαζί 16 φορές. Όχι, όλοι οι αριστεροί είναι κουκουλοφόροι. Δεν είπα όλοι. Μα είπε ο Σαμαράς θα κυνηγήσω όλους τους αριστερούς. Είπε θα βγάλω τις κουκούλες. Γιατί να μην τις βγάλουμε τις κουκούλες, δηλαδή. Να καίμε την Αθήνα άλλα 50 χρόνια. Εδώ μας έλεγε ο κύριος Παπουτσής που τον είχαμε προχθές ότι εγώ λέει τις έβγαλα τις κουκούλες. 1500 άτομα λέει έχουν συλλάβει και μετά τους βγάζουν έξω τα δικαστήρια. Να το πεις εκδόσεις Γεωργιάδη που δεν λειτουργούν πια το βιβλιοπωλείο και μας κάψαν για 16η φορά. Λοιπόν, έχει σημασία από εδώ και πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι δεν θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν μέχρι τώρα. Μακάρι. Να δούμε. Ριζοσπάστης. Ταφόπλακα κυκλαδικές συμβάσεις βάζει στην κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Πανεργατικός συναγερμός για να μην περάσει το νέο τερατούργημα. Αναγκαίος συντονισμένος αγώνας όλων των μεταλλεργατών. Κυρία Παπαρίγα, εκλογές να δείξουν ότι ο λαός δεν φοβάται και δεν αυταπατάται. Πάμε στην Νίκη. Διάβασα κάπου ότι έχει απαγορεύσει, λέει, το κουκουέ στα μέλη του τη χρήση του Facebook. Ναι. Το διάβασα εγώ το ρεπορτάζ. Έχει γίνει αγκύκλιο. Έχει γίνει αγκύκλιο ακόμα ότι απαγορεύεται, λέει, στα μέλη του κουκουέ και να μπαίνουν στο Facebook. Μιλάμε τώρα για σταλινικές μεθόδους του 1912. Το κουκουέ κρίνεται έτσι κι αλλιώς για αυτά που κάνει. Ανακούγονται. Επί θέματο υπάρχει μια απόσταση. Το κουκουέ κατά μια απόσταση και στο Twitter και στο Facebook. Από τα social. Και οι 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν ως και 50% των μισθών του, λέει η Νίκη σήμερα. Μάλιστα. Για να δούμε και τα νέα. Μισθοί συμβάσεις πώς αλλάζουν στον ιδιωτικό τομέα. Βγήκε η σχετική εγκύκλειος. Ρωτάει πάντως ένας και τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Μπορεί να ζήσει με 586 ευρώ, που είναι από σήμερα, από τις 14 Φεβρουαρίου μάλλον, ο βασικός μισθός, ή 510 για κάτω από 25 ετών. Δεν το έκανε η αριστερά, με την ψήφο σας έγινε 586. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, όσο γίνεται γρηγορότερα, για να αρχίσει η χώρα να παράγει πλούτο και να αυξηθούν τα χρήματα που παίρνουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Νομίζει ότι η μείωση των μισθών έγινε το μνημόνιο. Αυτό είναι τελείως λάθος. Η μείωση των μισθών έγινε από τη χρεοκοπία μας. Κανονικά πρέπει να πάμε στα 80 ευρώ. Λόγω μνημονίου μένουμε στα 500. Γιατί τα υπόλοιπα 420 που παίρνουμε είναι αυτά που παίρνω το πακέτο. Αυτή είναι η διαφορά. Όσο γρηγορότερα γίνουν μεταρρυθμίσεις και πάρει μπρος η οικονομία, τόσο γρηγορότερα θα πάμε παρακάτω. Δεν είναι επιλογή, όπως νομίζει ο κόσμος, να μείνουμε στα 700 ή να πάμε στα 500. Αυτό τελείωσε. Πώς γίνεται όμως τώρα εσείς να είστε στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία να έχει καταψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και εσείς να το έχετε ψηφίσει? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, θα σας πω γιατί. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε από την αρχή κάτι πολύ σημαντικό που και εγώ ομολογώ ότι είχα ασκήσει πολύ κριτική, αλλά δεν το είχα συλλάβει αυτή την έννοια που το λέει ο Σαμαράς. Είπε, εμείς δεν είμαστε κατά του μνημονίου με την έννοια της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό το μείγμα πολιτικής θα φέρει πολύ μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα. Και σε αυτό δικαιώθηκε ο Σαμαράς. Η ύφεση που ήρθε, και εγώ δεν έχω λόγο να μην το πω, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναμέναμε. Και εγώ ψήφισα το πρώτο μνημόνιο, 7% ύφεση δεν την περίμενα. Φυσικά δεν έχουν πολλές συζητήσεις γιατί ήρθε. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο απαιτήθηκε ότι ο Σαμαράς είχε δίκιο. Όμως η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν αμφισβήτησε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αυτό είναι το μείζον. Και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας χωρίς συμφωνία με τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει. Σαν ένα μονόδρομο δηλαδή. Μονόδρομος όλη αυτή η πορεία. Μα είναι μονόδρομος. Εσείς τι δεν συζητείτε αυτό? Πάμε παρακάτω. Ξεκαθαρίζουμε πλέον. Πάμε παρακάτω, το έθνος, διάβαζε το έθνος. Μισθή, αρχίζει μεγάλη σφαγή στον δυτικό τομέα, τιμές, πάρτι, ακρίβεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Κίνημα για φθηνό βελί από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Φράγμα στα φτέρα της νέας γενιάς. Να ρωτήσω τώρα εδώ τον κύριο Γεωργιάδη για τον ιδιωτικό τομέα. Ωραία, εντάξει. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το δημόσιο, για αυτά που έγιναν, δεν έγιναν, όπως έπρεπε να γίνουν, τις διαρθρωτικές αλλαγές, ίσως και τις περικόπες. Γιατί βάζετε χέρι στον ιδιωτικό τομέα? Πρώτα απ' όλα είναι από αυτά. Τι δουλειά έχει με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και ο ιδιωτικός τομέας? Είναι από αυτά τα σημεία του μνημονίου που και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου ότι υπάρχουν. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Δεν ήμουν, δηλαδή από αυτά που εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχουν, θεωρώ και λάθος ότι υπάρχουν. Το ξεκαθαρίζω. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχει μια αιμονία από τους Ευρωπαίους. Η μειώση του μισθού, λέτε. Στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Γιατί ποια είναι η ιδέα της ελεύθερης αγοράς? Ο ιδιωτικός τομέας να καθορίζεται από τον ιδιωτικό τομέα μόνος του. Όμως, εάν είχε κάνει το Πασόκ γρήγορα
Να φέρω ένα παράδειγμα. Δεσμευτήκαμε το πρώτο μνημόνιο τέλος του 10 κάποιες αποκρατικοποιήσεις. Δεν γίνανε. Μετά δεσμευτήκαμε το μεσοπρόθεσμο τέλος του 11 κάποιες αποκρατικοποιήσεις. Μερικές είναι πλάκιν και εγώ για τα λιμάνια Θεσσαλονίκης κλπ. Ως υπουργός Ναυτιλίας. Και διαπίστωσαν τον αριθμό που πηγαίνουμε, θα τα έχουμε αποκρατικοποιήσει το 2080. Άρα λοιπόν, να δούμε την ουσία της υποθέσεως. Μένουμε μονίμως πίσω. Επειδή μένουμε μονίμως πίσω, τα μέτρα που μας βάζουν είναι όλο ένα και χειρότερα. Εγώ τι λέω τώρα. Να έχουμε μια σταθερή και δυνατή κυβέρνηση για να τρέξει το πρόγραμμα. Αντί να μένουμε πίσω, να προπορευόμαστε. Μάλιστα. Μάλιστα, θα το δούμε. Για πάμε παρακάτω. Πάμε στον τύπο. Ο ελεύθερος τύπος. Κούρεμα με το ζόρι για 11.000 μικροεπενδυτές. Νέο φιάσκο Βενιζέλος στις Βρυξέλλες. Χάνουν το 53,5% των κεφαλαίων τους παρά τις υποσχέσεις για ειδική μεταχείριση. Είναι δίκιο τώρα αυτό. Τελείωσε. Ο άλλος έβαλε τα λεφτά του 5, 10, 20, 30 χιλιάδες το εφάπαξ που πήρε. Πιστεύοντας ότι υπάρχει η σχέση εμπιστοσύνης με το σιγουριά, ελληνικό κράτος, σιγουριά κτλ. Βόηθησε και την πατρίδα, δεν είναι από αυτούς που έβγαλε τα λεφτά έξω. Έτσι. Και έρχεται το ελληνικό κράτος και του λέει: σε κοροϊδό, αγόρι μου. Όλη η ιδέα του κουρέματος, να ξέρετε, είναι μια άδικη ιδέα. Όλο το σύνθημα το οποίο λέγαμε δεν χρωστάω, δεν πληρώνω, είναι μια άδικη ιδέα. Γιατί αυτοί που μας τα δώσανε, μας τα δώσανε εμπιστευόμενά μας. Όμως πρέπει να πω ότι ειδικά για αυτό το κομμάτι των μικροομολογιούχων. Είναι τρομερά εκτεθειμένος ο κ. Βενιζέλος. Προσωπικά για μένα είναι αδιανόητο να πούμε σε ανθρώπους που βάλανε οικονομίες της τάξης των 100.000 ευρώ ότι δεν θα μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δίμευση περιουσίας, το οποίο είναι για μένα το χειρότερο που να υπάρξει σε ένα κράτος. Λοιπόν, γιατί αυτό μπορείτε να το αλλάξετε εσείς. Πρέπει οπωσδήποτε η νέα κυβέρνηση να βρει τον τρόπο, υπάρχει τρόπος. Μέσω φορολογικών ή άλλων κινήτρων που δεν εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να βρει τον τρόπο η νέα κυβέρνηση, που πιστεύω ότι θα είναι φυσικά τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί στον πυρήνα τη φιλοσοφία μας είναι ο σεβασμός στην ιδιωτική περιουσία, να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι σεβασμός, δεν έχετε κάνει ιδιωτική περιουσία. Με το Πασόκ θα κυβερνήσετε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Των αποτελεσμάτων, κύριε Οικονόμου, μην προτρέχετε. Λέω ότι προδιαγράφουν δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρω. Εάν δεν έχετε αυτοδυναμία, εσείς είστε υπέρ ενός σχηματισμού κυβέρνησης με το Πασόκ. Νομίζω ότι η συζήτηση του αν δεν έχουμε αυτοδυναμία σε προεκλογική περίοδο είναι μια τελείως λανθασμένη συζήτηση. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δεν σας δίνουν αυτοδυναμία. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, βλέπετε τώρα, η δική μου εκτίμηση είναι με αυτό που θα γίνει στην κάλπη δεν έχουν καμία σχέση. Σήμερα βλέπετε. Την εικόνα, τη στιγμή απεικόνηση της οργής. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα τις περάσει η οργή του κόσμου. Όταν όμως θα είναι πολύ οργισμένος ο κόσμος, αλλά θα μπει ο Έλληνας στο παραβάν, θα πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Εάν η Ελλάδα την επομένη δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, θα κινδυνεύουμε στο επόμενο εξάμεινο να είμαστε εκτός Ευρώπης. Πιστεύω αλλά πώς θα πάει αυτή η ιστορία τώρα 2,5 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό τι να κάνουμε τώρα. Το μόνιμο επιχείρημα που υπάρχει. 50 χρόνια μπορεί να είναι έτσι. Όσο πάει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Έλληνας στο παραβάν πρέπει να ξέρει. Ότι αυτή τη φορά δεν πάμε σε εκλογές. Ούτε από αγανάκτηση, ούτε από οργή, ούτε για να φωνάξουμε τίποτα. Πάμε για να αποφασίσουμε εάν η Ελλάδα θα μείνει στην Ευρώπη ή θα φύγει από την Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία σημαίνει ψήφος για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Για το Πασόκ απλά θέλει να φύγετε από την Ευρώπη. Όχι, φυσικά δεν είπα αυτό. Όμως το Πασόκ απέδειξε στην πράξη. Όχι, όχι, αλλά έχουμε κάνει δύο πράγματα. Έχουμε ψηφίσει μαζί. Το Πασόκ απέδειξε, παιδιά, στην πράξη. Μην βάζω τώρα να ξαναλέω τώρα τι έχουν δει τα ματάκια μου. Αφήστε. Απέδειξε στην πράξη ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί όλο το κεφάλαιο Δέλτα. Άρα διαλέγουμε τον καλύτερο διαχειριστή στις εκλογές, δηλαδή. Θα σου το εξηγήσω πολύ απλά να το καταλάβεις. Όλο το κεφάλαιο που λέγεται διαρθρωτικές αλλαγές, τι είναι? Η αποπασοκοποίηση του κράτους. Αυτό είναι. Μπορεί το Πασόκ να έρθει να πάει ενάντια στο Πασόκ. Αφού το Πασόκ έκανε το κράτος μας τα μαύρα χαλιά. Δεν γίνεται. Άρα τώρα πρέπει να έχεις ένα σοβαρό διαχειριστή της εξουσίας, το κόμμα που μας έφερε και την παράταξη που μας έφερε στην Ευρώπη, να κάνει γρήγορα τις αλλαγές, να κάνει τη χώρα μας ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, επειδή ενταχθήκατε στη Νέα Δημοκρατία, βγάζετε συνεχώς έξω από το κάδρο τις ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Μία-μία. Τεράστιες. Εγώ τις βγάζω. Εγώ νομίζω να γεωποιώ τη Νέα Δημοκρατία. Τεράστιες ευθύνες της Δημοκρατίας. Πρώτη και κυριότερη, ότι δεν αποπασοκοποίησε το κράτος από μόνη της. Καραμαλής το 4. Αυτό που είχε πει επανείδηση του κράτους, το έχει κάνει 100%. Αυτό το μεγάλο λάθος. Θα θυμίζω πάντως ότι ο κύριος Καραμαλής το 4 ήταν που έλεγε πόσες 200.000 μονιμοποιήσεις. Σας λέω ότι το 4 χάθηκε μια... Άρα λέω μήπως δεν είναι μόνο πασοκοποίηση. Και μια μεγάλη ευκαιρία. Τότε ήταν στα άκρα ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν συνεργάζεται με Νέα Δημοκρατία. Αφήστε κύριε Γεωργιάδη, δεν είμαστε κύριος Γεωργιάδης. Το 4 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όμως, επειδή πρέπει να λέτε όλη την αλήθεια, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Λέω τρομερές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Όταν πήγαμε στο Καραμαλής, στο τέλος θητείας του, να κάνει την Κόσκο. Ναι. Να αποκατοικήσει την Ολυμπιακή. Να δώσει το λιμάνι στα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει παραδεχτεί το Πασόκ αυτό. Τα λάθη. Δεν έχει παραδεχτεί τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Σώπα που υπάρχει. Τα αποδείξει η ίδια η ζωή. Αν σας περιγράψω πόσα λεφτά έχουμε χάσει επειδή δεν κάναμε την αποκρατικοποίηση του λιμένου Θεσσαλονίκη στη Χάντισον, λόγω των αντιδράσεων του τουρκικού Πασόκου, πήγαινε ο Καστανίδης και κούνε για τα κάγκελα στην προηγούμενη Θεσσαλονίκη. Και πώς μας τα πήραν τα λεφτά αυτά οι Τούρκοι
Γιατί η Χάτσον πήγε Σμύρνη και κάνει το λιμάνι. Mm-hmm. Αυτά να καταλάβετε θα πει εγκλήματα. Αυτά πληρώνουμε τώρα με τα μνημόνια. Μα το Πασόκ τα πλήρωσε αυτά. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Αν τα πληρώνει το Πασόκ, δεν πειράζει. Τα πληρώνουμε εμείς. Ναι, προφανώς. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε, πάμε λέει ένα φίλο, λέει εδώ ο Χρήστος, ότι και ο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Κατά βάση κρατικοδίαιτο. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι κρατικοδίαιτο. Αλήθεια. Αδέσμευτο. Στα πάνω κάτω σε μισθού συμβάσει, αποζημιώσει, επιδόματα. Μονιμότητα τέλο στο δημόσιο, λέει η Βραδινή. Η Δημοκρατία σοκ και δέο για του μισθού. Αναμενόμενο. Πάμε στην εστία. Ο λαϊκισμός διέλυσε τον τόπο. Η ολέθρια διετία της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Ελεύθερη ώρα. Ο μοναχός Γενάδιος για τα τρομακτικά γεγονότα του χαράγματος 666 της Δευτέρας Παρουσίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στην Εσπρέσο. Ισόβια στους δύο αρχηγούς του συνδικάτου. Όλες οι ποινές στους 18 ενόχους. 24 χρόνια έφαγε ο Πετράκης για την απαγωγή Παναγόπουλου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, μέγα θέμα. Δεν έχει τίποτα ειδήσεις για τη σύζυγο. Για να δω εδώ. Λό, δεν βλέπω τίποτα. Μέσα. Ξεκινάει, είπαμε. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε. Εμείς η δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Πελοπόννησος. Νέο πλήγμα μονάδα δερμάτων τέλος. Μετά 50 χρόνια σταματάει η λειτουργία μιας ακόμα εμβληματικής βιομηχανίας στην περιοχή. Μάλιστα. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Ακριβώς. Η ημερησία, τριπλό σχέδιο τώρα για την ανάπτυξη. Άμεση προτεραιότητα η παροχή ρευστότητα στην αγορά. Είναι αυθεμπορική κακή υποδοχή των αγορών στα νέα ελληνικά ομόλογα. Αποδόσεις και σπρέτς υποδηλώνουν ότι υπάρχει κίνδυνος. Συγγνώμη, εδώ μας σταθούμε λίγο. Ναι. Γιατί εδώ πέρα κάτι λέει αυτή η είδηση που με ενδιαφέρει να το σχολιάσουμε. Ναι. Θυμάσαι αυτή τη φοβερή συζήτηση που είχε ανοίξει περί αγγλικού δικαίου. Των αρχικών, λέει. Ακούστε. Θυμάσαι αυτή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει περί αγγλικού δικαίου. Βεβαίως, και ότι με τα νέα ομόλογα πάνε να μας αρπάξουν τον ορυκτό μας πλούτο και το βιός μας κτλ. Μάλιστα. Αυτά τα νέα υπό αγγλικού δικαίου ομόλογα πολλούνται στο 20% της αξίας τους. Mm-hmm. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Το 1/4 της τιμής. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Ότι εμείς λέμε αυτά τα φοβερά ομόλογα που τους δώσαμε, με τα οποία μπορούν να μας πάρουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, mm-hmm. αυτοί έξω τα αποτιμούν σκουπίδια. Το λέω για να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που μας οδήγησε παράνοια είναι άλλη μια αυτιστική ζήτηση. Την κάνουμε μόνοι μας. Ο Πόλος Φιλανίδης δεν λέει αυτά. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να προχωρήσουμε ένα χρόνο. Ναι. Θα πούμε μετά το διάλειμμα. Και ελτά και εφορίες. Μάλιστα. Για μισό λεπτό τώρα, Σε Δημήτρη, να ακούσουμε λίγο και τη γνώμη του κυρίου Γεωργιάδη. Σε συνδυασμό και με αυτά που, έλεγε, που είπε προημερών ο κύριος Καρατζαφέρης, ότι να είμαστε και λίγο ένοπλοι, και άμα μπαίνει και κανείς στο σπίτι, τραβάμε το πιστόλι και το ξαπλώνουμε. Καταρχάς, αυτό που ο κύριος Καρατζαφέρης είναι αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ. Έτσι. Αυτή είναι η νομοθεσία των ΗΠΑ. Αυτό που έχει σημασία να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία στα αλήθεια είναι αν πιστεύουμε ότι έχουμε πρόβλημα πια με την εγκληματικότητα ή όχι. Εγώ πιστεύω έχουμε τρομερό πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Χθες λοιπόν άκουγα τον κύριο Πανούση, τον εγκληματολόγο στο ραδιόφωνο, που ήταν αριστερός, να το πω έτσι. Και έλεγε εντάξει, ας ξεχάσουμε αυτά που λέγαμε κάποτε για τους αλλοδαπούς και ρατσισμούς και τέτοια. Τα 8 στα 10 εγκλήματα γίνονται πια από αλλοδαπούς. Τα λέω εγώ. Και ο Πανούση ήταν. Το 55% κύριε Γεωργιάδη. Τι είπατε? Το 55% σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Τα στοιχεία τα ξέρω όλα γιατί τα έχω πάρει από τη Βουλή. Το 55% είναι στο σύνολο. Στη βαριά εγκληματικότητα είναι στο 80%. Τη βαριά εγκληματικότητα. Αν βάλει μέσα και τα οικονομικά εγκλήματα, πέφτει στο 55%. Μιλάτε για δολοφονίες. Όταν πα σε δολοφονίες, ληστείες, βιασμούς κλπ. Είναι στο 80%. Ο πολίτης λοιπόν, δεν ρωτάει τον άλλο τη γλώσσα μιλάει. Όχι, όχι, ο πολίτης μπαίνει στο σπίτι του, ο άλλος τον κλέψει. Κύριε Λιρτζή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90, αρχές μέχρι το 90, κοιμόμασταν με ανοιχτό το παράθυρο και δεν ούτε κλειδώναμε το σπίτι μας. Και τώρα έχουμε βάλει κάγκελα, πόρτες ασφαλείας, συναγερμούς. Δεκαετία του 90 γινόντουσαν και άλλα πράγματα και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα. Θα ασχοληθεί με το μεταλλαστευτικό, λέτε την εγκληματικότητα. Μα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Μισό λεπτό όμως, δεν είναι κάτι δική σας άποψη συνδεδεμένο το γεγονός με την κατάσταση κρίσης. Σε όλες τις περιόδους κρίσης που περνούν όλες οι χώρες, η εγκληματικότητα ανεβαίνει. Είναι, στα αλλά δεν είχαμε εγκληματικότητα 8 πριν την κρίση. Είχαμε. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μπορείτε να μας πείτε 2 προτάσεις συγκεκριμένες, κύριε Γεωργιάδη, εγκληματικότητα και μεταναστευτικό, τι θα κάνετε? Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει ευρύ πρόγραμμα άμεσων επαναπροωθήσεων στις χώρες του. Ευρύ πρόγραμμα πίσω. Γιγαντιαίο. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα του πούμε. Κύριοι, ή θα μας δώσετε χρήματα να τους στείλουμε πίσω στις χώρες τους ή θα τους στείλουμε στις δικές σας. Τέρμα. Τα παιχνίδια τελειώσανε. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να τα ακούσει αυτό. Εσείς γιατί χάνει και πολλά λεφτά η Ελλάδα. Να τους βάζουμε στα στρατόπεδα. Τι είπατε. Αντίστοιχη πρόταση που έχει κάνει και ο κύριος. Αυτή είναι μια μεγάλη θέση. Εγώ δεν την αποκλείω σαν μέσο λύσης. Εγώ λέω πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουμε για να σώσουμε την Ελλάδα. Δεν θα διώξουμε πρώτα απ' όλα. Το βασικό είναι αυτό. Σε συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σα πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Η λαθρομετανάστευση κοστίζει στην Ελλάδα 12 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το χαράτσι τη ΔΕΗ είναι 2,7. Η μείωση του μισθού και συντάξεων είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Παίρνουμε ένα σωρό οικονομικά μέτρα γιατί χάνουμε πάρα πολλά λεφτά. Δεν αντέχουμε πια να χάνουμε τη σύνταξή μας γιατί ήρθε ο άλλος από το Πακιστάν στην Ελλάδα χωρίς να μας ρωτήσει.
Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Αυτοί που στα χωράφια χρησιμοποιούν μετανάστες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και οι άλλοι στις οικοδομές και παραδίπλα και πρέπει να υπάρχει τα σπίτια που κρατάνε τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση και έλεγχος των ποινών για αυτόν που χρησιμοποιεί μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να τον σκίζει τον Έλληνα εργοδότη που παίρνει λαθομετανάστε και τον πληρώνει μαύρα για να γλιτώσει τα λεφτά. Mm-hmm. Πρέπει να τον σκίζει την κυριολεξία. Γιατί αλλιώ θα μπορούσε να το πει αυτό το φαινόμενο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια σχέση με τον Έλληνα. Τώρα μα βόλευε όμω αυτή η πρακτική. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Μας βόλευε, ξεμας βόλευε, τώρα πια δεν το αντέχουμε. Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Μην κάνουμε χρόνο τώρα. Δεν τα λέει ο Πανούσης πια, δεν χρειάζεται. Αστυνόμευση, πρέπει να αλλάξει, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, πρέπει να αλλάξουν. Και φυσικά, επειδή είχα παρακολουθήσει συνέντευξη του κυρίου Παπουτσί εδώ στην εκπομπή, πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ σχεδόν με όλα όσα είπε. Έτσι, αλίμονο αν δεν υπάρχει έννοια της γενικής πολιτικής ευθύνης για αυτόν ο οποίος είναι επικεφαλής. Ο ίδιος είπε επιχειρησιακά είναι η υπεύθυνη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, η αστυνόμευση πρέπει να την κοιτάξουμε από την αρχή και πρέπει να πω ότι η χθεσινή επιχείρηση αστυνομίας δείχνει για άλλη μια φορά ότι η αστυνομία, αν την αφήνουν να κάνει δουλειά της, ξέρει να κάνει δουλειά της μια χαρά. Mm-hmm. Που συχνά την κατηγορούμε. Εμείς δεν την βοηθάμε να κάνει δουλειά της. Πώς μπορείτε όμως να πάτε τώρα στις εκλογές, θα συνδυάσω τις απαντήσεις και με ένα ερώτημα που θέτει ένας φίλος εδώ. Και πώς θα κατέβει τώρα ο Γεωργιάδης στις εκλογές, που ήταν λαός, συμμετείχε σε κυβέρνηση του Πασόκ ουσιαστικά και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα η συγκυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, που δυστυχώς και μεγάλη αναλογία σε Πασόκ, να σα πω ότι είναι ένα από τα προβληματικά σημεία αυτή τη συνθέσεω κυβερνήσεω, ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, την οποία στήριξε η Νέα Δημοκρατία για να επιτευχθεί αυτό που έγινε την Πέμπτη, το PSI. Και νομίζω ότι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την κυβέρνηση πρέπει να έχουμε μεγάλη περηφάνεια μέσα μα, γιατί συμμετείχαμε σε κάτι που είναι η πρώτη επιτυχία τη Ελλάδο εδώ και πολλά χρόνια. Και ξέρω ότι είμαστε στην εποχή τη μιζέρια. Και δεν πουλάει το να λες κάναμε κάτι καλό. Όμως θέλω να πω στον κόσμο, κοιτάζοντας στα μάτια, ότι αυτό το οποίο έγινε δεν μας έσωσε μεν, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να σωθούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να το πετάξουμε. Ωραία. Επιστρέφουμε στην προηγούμενη συζήτηση, γιατί έχουν έρθει σοριδών τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ. Να πει ο κύριος Γεωργιάδης με σαφήνεια, αν είναι υπέρ της κατοχής όπλων. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν είναι υπέρ της κατοχής όπλων. Εξαιρετικά υπέρ. Είστε υπέρ, μάλιστα. Πάντως, όσες φορές κάποιος πολίτης. Έχει προσπαθήσει να σώσει την περιουσία του, έχει καταδικαστεί. Γιατί έχουμε παραδείγματα είτε στην Εύβοια είτε στην Πελοπόννησο. Όπου ήρθαν τετ-α-τετ με ληστές, τους πυροβόλησαν με καραμπίνα και όμως καταδικάστηκε. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα. Η νομοθεσία στη χώρα μας λέει το εξής. Έχεις μια καραμπίνα. Μπαίνει κάποιος το βράδυ στο σπίτι σου, έχει μαχαίρι. Εάν εσύ φοβηθείς που έχεις την καραμπίνα και τον πυροβολήσεις στο πόδι, τον πληρώνεις κιόλας. Γιατί πρέπει να έχει καραμπίνα κι αυτός. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ίση απειλή. Αν αυτός λοιπόν έχει μαχαίρι, αλλά είναι 25 χρονών. Πρώτος, τι γίνεται. Άμα σου επιτεθεί, σε μαχαιρώσει και δεν πεθάνει τον πυροβολήσεις, σώζεσαι. Άμα σου επιτεθεί, δεν σε μαχαιρώσει τον πυροβολήσεις, μπαίνεις φυλακή. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Θα λέει συγγνώμη. Το καταλάβουμε. Είσαι στο σπίτι σου, αδερφέ, και κοιμάσαι στο σπίτι σου με τα παιδιά σου και μπαίνεις με μαχαίρι. Και φοβάσαι γιατί βλέπει ότι μπορεί να κινδυνεύει το παιδί σου. Ναι, αλλά. Πρέπει να πα φυλακή. Όχι, βέβαια. Προφανώ εκεί πρέπει να αλλάξει. Αλλά η ερώτηση είναι κατά πόσο. Αυτή είναι η νομοθεσία στην Ελλάδα μου. Ανεξάρτητα την νομοθεσία, λέω, η ερώτηση είναι κατά πόσο μπορεί να διαμορφώσουμε μια κοινωνία όπου αντί να έχει το κράτο την ευθύνη τη ασφάλειά μα, να είναι η ιστορία των πολιτών. Συμφωνώ. Ο καθένα με το όπλο στο χέρι, να φυλάξει το σπίτι μου, τα παιδιά μου και ότι την πολιτεία την οποία πληρώνω δεν μπορεί να με φυλάξει. Αν διώξουμε όλου του και μια ομάδα πολιτών. Μπορούμε να μην κάνουμε αυτή την νομοθεσία. Μια ομάδα πολιτών οι οποίοι αναλαμβάνουν για παράδειγμα έτσι. Αρχίζει να καθαρίζει πολύ ο λόγο στη γειτονιά του. Εκεί πέρα τι θα κάναμε, κύριε Γεωργιάδη. Που θα φτάσει. Γιατί είδαμε το Σαββατοκύριακο κάποια δημοσιεύματα για κάποια τάγματα ασφαλεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε την αυτοδικία να κυριαρχεί στην κοινωνία. Αυτά που λέτε όμως, αυτά που διαβάσετε και αυτά που γίνονται σε άλλες γειτονιές της Αθήνας, με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, αυτά οφείλονται στην ανυπαρξία του κράτους. Εγώ είμαι υπέρ του κράτους. Όταν το κράτος λειτουργεί, δεν υπάρχει περιθώριο αυτοδικίας. Το κράτος είναι υποχρεωμένος να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες. Έλα όμως που το κράτος δεν το κάνει, τι θα κάνει τώρα άλλος. Θα πει, επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλή αυτοδικία, πεθάνω. Αυτό προτείνετε. Σίγουρα όχι. Αλλά από την άλλη, το να εκχωρηθεί αυτό σε κάποιους πολίτες. Κανείς δεν είπε να εκχωρηθεί αυτό. Είμαι ο τελευταίος που το πει. Όχι, όχι. Το θέμα της οργανωμένης αυτοδικίας με την έννοια που λέτε, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, δεν μπορεί να γίνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Καλώς. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη. Λοιπόν, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί έχουμε απαγορευτικά. Με ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος.
Mm-hmm. Έτσι, Πούντι, έλα να μου, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Ναι, με προβλήματα πραγματοποιούνται οι θαλάσσιες συγκοινωνίες από το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων που επικράτουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Να πούμε ότι όσον αφορά στο λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια τουλάχιστον φεύγουν κανονικά. Στις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα υπόλοιπα δρομολόγια της ημέρας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Επίσης, δεν εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια για τον Αργό Σαρανικό και συγκεκριμένα δεν φεύγουν τα Δελφίνια για τον Πόρο, την Ήδρα, την Ερμιόνη και το Πορτοχέλι. Τέλος, ανεκτέλεστα μένουν και δύο τοπικά δρομολόγια από την Αγία Μαρίνα για Νέα Στήρα και Πρίνου Καβάλα και αντίστροφα. Στο μεταξύ, να πούμε ότι από το πρωί λόγω παγετού παραμένει κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφέρι και πάνω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Άννα, να σας ρωτήσω κάτι που ρωτάει ένας φίλος. Λέει εντάξει, θα που λέει ο κ. Γεωργιάδης για τη λάθρο μετανάστευση κτλ. Πώς μπορείτε να τα λέτε όμως από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας όταν είναι γνωστό ότι την πόρτα την άνοιξε ο κύριος Σαμαράς το 90. Πολλά, αυτό είναι τρομερό ψεύδος. Χαίρομαι που το λέτε. Δεν έχει υπάρξει. Επειδή εγώ τότε ήμουν στην πολιτική, αν ξέρω πολύ καλά το τι έχει γίνει. Έτσι. Αυτό η ιδέα ότι ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα για να μπουν στην Ελλάδα οι Αλβανοί, τη λένε ετέθη ως πολιτική λάσπη κατά του Σαμαρά την δεκαετία του 90. Τα σύνορα ήταν κλειστά από την Αλβανία. Υπήρχε εμπόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Την άρση του εμπολέμου την έκανε ο Κάρολος Παπούλιας, υπουργός εξωτερικών του Ανδρέα Παπανδρέου, το 89, την υπέγραψε όταν κατέρευσε το καθεστώς Χότζα. Δεν είχε ποτέ η Ελλάδα κλειστά τα σύνορα με την Αλβανία. Η Αλβανία έχει κλειστά τα σύνορα με την Ελλάδα. Και το καθεστώς αυτό, τη εμπόλεμη κατάσταση. Άρα δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή ο τότε υπουργός εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Διαχειρίστηκε όλη τη διαδικασία. Μα δεν ήταν θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών, σας λέω. Αυτό είναι τότε θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Όταν μπήκαν οι μετανάστες οι Αλβανοί οι πρώτοι στην Ελλάδα. Mm. Είναι μια πολιτική λάσπη που δεν έχει καμία σχέση με τον Σαμαρά. Πάντως, ξέρετε τι παρατηρώ. Υπάρχει μια τάση, ας πούμε, στους πολιτικούς να έχει ο καθένας το χώρο του. Εγώ είμαι υπουργός των Εσωτερικών. Εγώ είμαι υπουργός των Εξωτερικών. Αυτό είναι το τι έγινε τότε. Εσύ, και αυτά τα λέγαμε και ως λαός. Το λέω δηλαδή. Γιατί και στην κυβέρνηση ήταν αυτή την περίοδο. Λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε, για τα προβλήματα στην ασφάλεια. Δεν είπε κανείς τον παπουτσί. Τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι. Σε μένα το λέτε τώρα αυτό. Θα σκουρδίζω, το ξέρω. Έχω γραφτεί εκατοντάδες παραπολιτικά. όχι και δεν είπε και κανένας. Με συγχωρείτε. Θου κύριε φυλακή το στόματι μου. Και από τους δικούς εδώ στο Πασόκ. Ρωτάμε τώρα στελέχη του κορυφαία. Πάντως για μένα μην το λέτε. Και λέει θα τους κρίνει ο λαός. Δηλαδή τον πολιτικό. Μόνο ο λαός θα τον κρίνει. Δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς άλλος. Εγώ στο μέτρο που μπορούσα να το πω το έλεγα συνεχώς. Έχετε πραγματικά μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να το ψάξετε στους δημοσιογράφους. Ναι, ναι, το ξέρω. Το έθετα συνεχώς το θέμα. Τώρα, στο θέμα για το θέμα των παρελάσεων, το οποίο δεν θίξαμε ακόμα, κύριε Γεωργιάδη, είδαμε χθες ότι έγινε και διπουργική και αποφάσισε η κυβέρνηση, νομίζω σωστά, να συμμετέχουν όλοι. Άριστα. Τελικά στις κυβερνήσεις. Έτσι, δεν συμφωνείτε, φαντάζομαι. Άριστα. Αυτό. Έτσι, αλλά το θέμα παραμένει όμως. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει ένα οριακό σημείο στη δημοκρατία μας σήμερα. Υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα των άκρων και από τις δύο μεριές, όχι μόνο της άκρας αριστεράς, εδώ είναι και της άκρας δεξιάς. Ναι. Υπάρχουν μια οργανωμένη λοιπόν προσπάθεια να αμφισβητηθεί ο πυρήνας της δημοκρατίας. Mm-hmm. Ο πυρήνας της δημοκρατίας είναι η αντιπροσώπευση. Δεν μπορείς να κυνηγάς ηλίδιν τους πολιτικούς γιατί είναι πολιτικοί. Προσέξτε τι έγινε στη Ρόδο. Στη Ρόδο κυνηγήσαν τέσσερις βουλευτές, εκ των οποίων οι δύο δεν έχουν ψηφίσει κανένα από τα δύο μνημόνια. Mm-hmm. Και έχουν διαγραφεί από τα κόμματά τους γι' αυτό. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Υπάρχει μια οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και εγώ έχω οργή. Να πάρω μια πέτρα και να δέρνω. Όχι βέβαια, αλλά λέω. Και με την επιχείρησή μου, αγαπητέ κύριε Λιδιτζή, χρωστάει τις Μιχαλούς. Πάω στο Τέμπε, δεν πάω να πληρώσω. Πάω στην Αλφα Μπάνκ, κάνω διαγραμμό στα χρέη μου. Δεν παίρνω ένα ευρώ. Έχω μειώσει μισθό εργαζομένου μου. Δεν τα φέρνω βόλτα. Είμαι πάρα πολύ οργισμένο. Τι θα πει αυτό, να ξαναδέρνω. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν τι μου λέτε. Και τι με νοιάζει ο Γιώργη, μην έχει οργή. Α πει ένα τσάι, να σου πω. Δεν θα πάμε να καταστρέψουμε τη δημοκρατία μα τώρα επειδή ο Γιώργη. Λοιπόν, σε αυτό θα είμαστε κάθετοι. Δημοκρατία σημαίνει ελευθερία του λόγου. Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις στον πολιτικό, μπορεί να τον βρίσεις όσο θέλεις, εφόσον θεωρείς ότι είναι ό,τι νομίζεις ότι είναι, αλλά από την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου να απλώσεις ξύλο, πρέπει να κόβω το χέρι ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μπορείτε να βγείτε τώρα έξω στον δρόμο να κυκλοφορήσετε μόνο σας. Μια χαρά σας. Μόνο σας να προβαδίσετε στον δρόμο. Δεν κυκλοφορώ, τι να σου πω, αλλά φάρτε μια κάμερα μαζί μου να με ακολουθεί. Τι να σου πω. Μπορείτε τώρα να βγείτε έξω να προβαδίσετε. Δεν πάω στα Εξάρχεια. Μόνο στα Εξάρχεια δεν πάω. Στην υπόλοιπη επικράτηση κυκλοφορώ μια χαρά. Μια χαρά. Ίσα ίσα που επειδή έχω παραιτηθεί από τις καρέκλες. Mm-hmm. Έχω διαπιστώσει μία τάση των πολιτών. Μπράβο, αφού παρετήθηκε. Mm-hmm. Είναι η καρέκλα. Αυτό το αναγνωρίζω. Μπράβο, σου λένε. Ναι. Είναι αλήθεια. Μισό λεπτό, γιατί φαίνεται ότι. Δεν ξέρω τώρα αν κινδυνεύεται περισσότερο από τα γιαούρτια και τις ντομάτες ή από τη γρήπη. Το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα είμαι θέμα. Είμαι πέμπτη μέρα άρρωστος εγώ.
Εμείς είμαστε δύο εβδομάδες. Εμείς είμαστε δύο εβδομάδες ο καθένας. Βύχη, με το που είπα, αρρώστη βύχη. Ναι, ναι. Αντανακλαστική κίνηση. Πάμε στον κύριο Μάριο Λαζανάδο, λοιμοξιολόγο και διευθυντή του τρίτου παθολογικού τμήματος μονάδας λοιμόξεων του Ερυθρού Σταυρού. Καλημέρα, κύριε Λαζανά. Να δούμε αν. Βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, αν έχει γρήπη, πρέπει να κάτσει σπίτι του. Να κάτσει σπίτι. Δεν έχει όμως όλα τα συμπτώματα, είναι αρχή μάλλον. Θα πάρω τις αποστάσεις μου. Γιατρέ, κάτσα τέσσερις μέρες σπίτι μου, αλλά όταν πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου οικονόμη και με κάλεσε στην εκπομπή και δεν άντεξε τον πειρασμό. Δεν γινόταν, όχι, δεν γινόταν. Οι κακές παρέες, δηλαδή. Οι κακές παρέες, κύριε Λαζαρά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας, γιατί έγραψε ο τύπος ότι υπήρξαν και ορισμένα κρούσματα. 17 θανάτοι. Ναι. 17 θάνατοι και αυτό μερικά βαριά κρούσματα. Θεωρείται φυσιολογικό, ενώ μέσα στο πλαίσιο. Ή μήπως είναι γιατί υποτιμήσαμε φέτος, ούτε άκουσα για εμβολιασμό, ναι, ούτε ενημέρωση, ούτε μαζική συμμετοχή, ούτε τίποτα. Όπως ήταν άλλες χρονιές. Όπως ήταν άλλες χρονιές, ναι. Κοιτάξτε, ότι υπήρξαν κάποιοι θάνατοι, σαφώς και υπήρξαν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι υπερβολικό το θέμα. Πέρσι είχαν συμβεί πολύ περισσότεροι θάνατοι. Και δυστυχώς κάθε χρόνο συνδέονται θάνατοι και θα συνδέονται από τη γρήπη. Νομίζω ότι η γρήπη φέτος είναι ήπια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι αντέχει και κρατάει πολύ, κύριε Λαζανά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει με τη γρήπη. Συμβαίνει με τη γρήπη. Αλλά είναι πιο ήπια, λέτε. Τύπο γρήπη που δεν υπήρχε πέρσι, ο τύπο Β. Mm-hmm. Που αυτό είναι πιο ήπιο ακόμα από την συνηθισμένη τύπου Α. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει φέτος πρόβλημα. Ότι η γρήπη είναι κοινή γρήπη. Ότι οι θάνατοι ευτυχώς είναι πολύ λιγότεροι. Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έχουμε τη συμπτωματολογία της γνωστής γρήπης, να απευθυνόμαστε στους γιατρούς μας. Οι ομάδες που ανήκουν. Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου με τη συμβουλή του γιατρού τους να παίρνουν τα ειδικά φάρμακα. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι έχει εξαπλωθεί περισσότερο φέτος, κύριε Λαζάνη? Δεν έχει εξαπλωθεί περισσότερο. Όχι, όχι. Δηλαδή έτσι. Και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν δεν δείχνουν για μεγαλύτερη επιδημία γρήψη από ότι, ότι άλλες φορές. Και άλλωστε να σας πω και κάτι. Άρα. Του ψαλμού Αλληλούια. Ο χειμώνας τελειώνει. Τελειώνει, λέτε. Μια εβδομάδα, 10 μέρες σε πολύ θα έχει τελειώσει, θα έχει τελειώσει και η γρήπη. Μάλιστα. Αμήν. Πάτε να δούμε. Κάτι ακούστηκε νομίζω για το εμβόλιο, το αντιγρυπικό φέτος. Ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό. Δεν πιάνει πολύ καλά. Δεν πιάνει πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να συμβεί. Του χρόνου θα έχει προβλεφθεί αυτό. Το εμβόλιο θα περιλαμβάνει όλα τα στελέχη. Νομίζω ότι πρέπει να ανταθεί λίγο περισσότερο. Του χρόνου θα βγουν άλλα στελέχη όμως. Να μας προλάβουν αυτά. Τα πολιτικά στελέχη θα μας προλάβουν του χρόνου. Έτσι γίνεται με την γρήπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τώρα. Βήτα, θα κατεβείτε, Βήτα, έτσι. Βήτα Αθηνών. Το ξεκαθαρίσω αυτό γιατί βλέπω κάτι ερωτήματα εδώ. Ναι. Έχει ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ όσους ρωτάνε. Κανένα γκάλωπ στην. Δεν κάνω, δεν τα παρακολουθώ. Γιατί είδα στην Α έχουν βγει ήδη κάποιες μετρήσεις. Δεν ξέρω αν είναι αληθεί αυτά, αλλά δεν τα παρακολουθώ καθόλου. Εγώ πάντα σε εκλογές πηγαίνω, ξέρει ακόμα ποιες είναι οι ιδέες μου. Όποιος θέλει με του διαγραφέντες, τι πρέπει να γίνει, κύριε Γεωργιάδη? Ξέρετε, κύριε οικονόμου, έχω αποφασίσει το εξής. Μέχρι ότου γίνουν οι εκλογές και αν με εκλέξουν οι δημοκράτες. Μπορεί να μην με εκλέξουν, έτσι. Εάν με εκλέξουν, τότε θα μπορώ να τοποθετούμε στα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω καθόλου να τοποθετηθώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ άκομψη για μένα ερχόμενο από μια άλλη χώρα. Είναι καινούριο και φύγανε οι παλιοί. Ήρθαν τα γράμματα να διώξουν τα ημέρα. Φύγανε, δεν φύγανε. Δεν του έδιωξε ο Άδωνη. Εντάξει. Δεν συνδέομαι με τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είπα να διώξουν κανέναν και ούτε έχω καμία εμπλοκή στο θέμα. Υπήρξε μια ψηφοφορία που ήταν οριακή για την ελληνική δημοκρατία. Έτσι, πήγαν μπροστά τα κατάξει όλα τα κόμματα. Το θέμα τη δανειακή συμβάσεω, δηλαδή το θέμα του αν επιλέγουμε η Ελλάδα να μείνει στην Ευρώπη ή όχι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρει ακόμα στα αλήθεια, θα πάρουμε να ψηφίσει ό,τι θέλει. Καλό όμως να ξέρουμε να μην πιστεύουμε σε παραμύθια. Mm. Να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Χωρίς μνημόνιο, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος, ακούω παρασμένο τον κύριο Καμένο. Είναι και Ευρωπαίοι αυτοί. Μα είναι. Όχι, τα ίδια λέει και το Πασόκ. Να μείνουμε στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Όποιος λέει θέλω να έχω ευρώ, σημαίνει υποχρεωτικά ότι ψηφίζει το μνημόνιο. Υποχρεωτικά. Θα σας πει ένα κύριο Γεωργιάδη. Τα ίδια ακριβώς λέει και το Πασόκ. Εδώ και 2,5 χρόνια. Ότι δεν γίνεται, παιδιά, άμα δεν ψηφίζετε το πρώτο μνημόνιο, θα φυγούμε εκτός ευρώ. Ξεχνάτε το μείζον. Αμέσως μετά τα ίδια. Και στο δεύτερο, και στο πρώτο. Σε αυτό τα ίδια λένε. Μα ξεχνάτε το μείζον. Τη χώρα αυτή την κατέστρεψε το Πασόκ. Το 80% της καταστροφής της χώρας. Μήπως είστε όλοι Πασόκ, είναι το ερώτημα. Μας έκανε όλους λίγο Πασόκ, είναι αλήθεια. Η χώρα μπήκε το 80 με 24% χρέος του ΑΕΠ και έφυγε με 90. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή κλείνουμε, μία κουβέντα. Χρυσή Αυγή. Θα μπει στη Βουλή, τι βλέπετε? Πάνω Καμένος κινδυνεύει ένα κομμάτι τη δεξιά να πάει προς τον κύριο Καμένο και να μπει στη Βουλή και ο ίδιος. Οι προβλέψεις στις εκλογές είναι δύσκολο πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα μπει. Μάλιστα. Γιατί η Χρυσή Αυγή, πολλοί κόσμος καταλαβαίνουν ότι έχει την οργή του για τη μετανάστευση και όλα αυτά τα θέματα. Μπει. Μια χαρά θα μπει. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει όλες αυτές τις φοβίες με τη μετανάστευση. Είναι σωστά αυτά, τα καταλαβαίνω, όλα αυτά είναι ανθρώπινα.
Απλά καταλάβουμε ότι η χώρα μας θα βρεθεί τρομακτικά εκτεθειμένη. Mm-hmm. Εάν ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, το οποίο έχει τραμπούκου στην τάξη του. Mm-hmm. Εμένα με έχουν δει δύο φορές, έτσι. Λοιπόν, σε αυγή, ως αριστερό. Τα στέλνουν και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Σας στέλνουν. Εμένα οι αριστεροί με θεωρούν άκρο αριστερό. Λοιπόν, όλα έχω πάει στον Άγιο Παντελεήμονα και έχω φάει κουτουλιά χωρίς να περπατούσα. Από Χρυσαυγίτη. Ναι, μπαμ, κουτουλιά, καρούμπαλο, πήγα σπίτι, ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φαντάζομαι ένα κοινοβούλιο που θα μπαίνουν κάποιοι μέσα και θα ρίχνουν κουτουλιές. Mm-hmm. Θα χαιρετούν ναζιστικά. Ποια θα είναι η εικόνα για τη χώρα. Άδυμα. Λοιπόν, η οργή, επαναλαμβάνω. Μήπως όμως επειδή πιέζεις από τα δεξιά και η Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία έχει αρχίσει λιγάκι το στρίβει κάτι. Θα κατεβάσω από τις κουκούλες, κάτι θα σας αποκαλύψω, κάτι. Η ασφάλεια του πολίτη, κάτι. Η λαθρομετανάστευση. Και ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω πολύ καλώς αναγνωρίζουν σφάλματα του παρελθόντος. Μάλιστα. Τα οποία πρέπει να διορθώσουν. Τελεία, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή τύχη. Ευχόμαστε.